Κοίτα, αλλά και κάθεται και τρέφει. Σωτήρ, να έρθω για δηλώσεις. Να έρθω για δηλώσεις. Να έρθω για δηλώσεις. Έρχομαι τώρα. Να μου πεις τι έχεις να δηλώσεις για την μακροχρόνια θητεία σου στο ως Effort Cell. Γι' αυτό το λέω. Θα μου κάνεις ερώτηση, μου περίμενε. Να πάρουμε τη σειρά. Λοιπόν, έρχομαι στην εικόνα. Έχουμε 1, 2, 3, πάμε. Περίμενε, κάνω δηλώσεις, περίμενε. Έχουμε στην εικόνα τον πρώην έφορο μπάσκετ της ΑΕΛ, τον κύριο Σωτήρη Καλογερόπουλο, ο οποίος έφυγε γιατί κουράστηκε νωρίς και τώρα θέλουμε να μας πει γιατί κουράστηκε τόσο γρήγορα. Δεν έπαιρνα τα χαπάκια μου γι' αυτό, κατάλαβες. Έπαιρνα κάτι πηγούμενο, αλλά μου πειράξανε κυρία. Σε πειράξανε. Μήπως πηγαίναμε σε λάθος φαρμακείο, χάπια. Πολύ, πολύ πιθανό. Ποιο φαρμακείο προτείνετε? Πήγαινα λευκαδίτα, αλλά μόνο το βαδάτο. Α, να. Ως παλιός, ως παλιός πρόεδρος και τα λοιπά, έτσι. Βαδάς και τα λοιπά. Πώς βλέπετε το μέλλον της ΑΕΛ τώρα με το νέο έφορο? Εβάερ, Εβίλιο. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα επανέλθω αργότερα. Πού θα δω τις δηλώσεις? Τις δηλώσεις θα τις δεις κατηδίαν προβολή. Κατηδίαν. Εξυπηρετούμε στο χώρο σας. Κάνεις φωτογραφία. Του βγάζω φωτογραφία, ναι, ναι. Θα τις πω μόνος μου τότε. Να βλέπουμε το επί σειρά ετών προπονητή και παίχτης ΑΕΛ, Αντρέα Δαμιάνο, βλέπεις. Τους έκανα στους παράγοντες. Εδώ θέλω δηλώσεις από τον Δαμιανό τώρα. Αυτοί δεν είναι παράγοντες, είναι πρώοι παράγοντες όλοι. Κανείς δεν είναι παράγοντες τώρα. Για λέει για την παγκούσια. Δεν έχει πολύ πια πολλού. Τι νούμερο, τι νούμερο. Στο νούμερο το δικό μου. Κύριε Παλαδινέ, ελάτε εδώ κοιμάτε.
Θα μας κάνετε μία δήλωση για το σημερινό αγώνα. Είναι ο πρώτος επίσημος αγώνας της ΑΕΛ στο κλειστό μετά από 25 χρόνια. Αν δεν κερδίσουμε, θα χάσουμε. Πώς αισθάνεστε? Δεν μιλάω για το αποτέλεσμα, μιλάω για το συναισθηματικό μέρος του πράγματος. Συγκίνηση, μεγάλη συγκίνηση. Είσαι πολύ συγκινημένος. Ρε, δυσκολεύεται αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, ο Δήμαρχος Βλαχίων, ο κύριος Κουλούρης, επί σειρά ετών πρόεδρος της ΑΕΛ, πείτε μας για το σημερινό αγώνα κάτι. Σήμερα είναι μια ιδιαίτερη μέρα για τον αθλητισμό στην πόλη μας, για τον αθλητισμό στην περιοχή μας. Καθότι ότι είναι ο πρώτος αγώνας της ομάδας μπάσκετ της Αθλητικής Ένωσης Αθηνών, στο κλειστό γυμναστήριο Γιώργου Ανδραμίδα. Μετά από 25 χρόνια, όταν γυρίσαμε στην ομάδα μπάσκετ άλλα τμήματα, μετά από πολλούς συνεχείς προσπάθειες, σήμερα βρισκόμαστε στο τόπο του Παναδάκη. Εύχομαι στην ομάδα μας να κερδίσει και φέτος να έρθει στο νότιο. Ευχαριστούμε πολύ. Ιωάννα.
Όχι. Δεν έχουμε τίποτα. Θα σου πω τώρα το ρογόνατρο σε μένα. Εσένα.
άρεσε σε καμία καλή. Ιωάννα. Τι ωρακίδερ, έβγαλες. Έβγαλες μία γενναία.